Σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία προχωρούν οι ιδιοκτήτες χωρών ψυχαγωγίας στο κέντρο του Βόλου. Πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία στόχο έχει να στηρίξει αναξιοπαθούντες και να δώσει ταυτόχρονα μια νότα χαράς εν ώψη των εορτών στην πόλη του Βόλου. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις καθώς και η προσφορά σε είδη πρώτης ανάγκης πραγματοποιούνται μετά από πρωτοβουλία ιδιοκτητών καφετεριών που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Κουμουνδούρου και Κονταράτου στο κέντρο του Βόλου. Στολίσαμε το κέντρο λοιπόν, αυτό το μικρό κέντρο εδώ. Φαίνεται σαν να είναι το χωριό του Άι Βασίλη. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκινάνε από την Κυριακή. Την Κυριακή το 10 με 12 η ώρα έχουμε συγκεντρώσει και αγοράσει τρόφιμα τα 5 μαγαζιά, τα οποία θα κάνουμε ένα μεγάλο καλάθι που έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Εκτός από τη γαλοπούλα, πολλά τρόφιμα και διάφορα άλλα πράγματα, κρασιά και γάλατα, όσπρια και τέτοια. Θα ζητήσουμε από το Δήμο και από την Πρόνοια να μας δώσει τα ονόματα για 50 οικογένειες. Θα δώσουμε λίγο χαρά αυτές τις μέρες που είναι δύσκολες. Έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι στη δύσκολη στιγμή οι Έλληνες ενώνονται περισσότερο και σε αυτές τις δύσκολες ώρες για πολλούς συνανθρώπους μας η αλληλεγγύη μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους. Ξεκινάμε λοιπόν από την Κυριακή, θα είμαστε όλοι μαζί τα μαγαζιά, έχουμε αναρτήσει ένα πρόγραμμα τα οποία θα φτιάχνουμε εδώ γλυκά, διάφορα θα δίνουμε στον κόσμο, λουκουμάδες, μελομακάρονα και τέτοια, όλα μαζί τα μαγαζιά, την παραμονή. Θα έχουμε πόνι, το οποίο θα είναι για τα μικρά παιδιά, για να βγαίνουν φωτογραφία και να κάνουν βόλτες. Θα υπάρχει ένας Άγιος Βασίλης κάθε μέρα. Και τις καθημερινές θα είναι ένα μαγαζί από όλα που θα κάνει, ας πούμε, από μια εκδήλωση. Και την παραμονή της πρωτοχρονιάς θα είναι πάλι όλα τα μαγαζιά μαζί. Φυσικά θα κλείσουμε τον δρόμο. Έτσι έχουμε ζητήσει και από το Δήμαρχο να μας, από το Δήμο να μας στηρίξουν να κλείσουν τον δρόμο. Πάλι μια γιορτή με μουσική έξω, πάλι με διάφορα. Έχουμε διάφορα εφέ, χιόνια να πέφτουν, ξέρω εγώ, καπνί να βγαίνουν από τα τζάκια κλπ. Ζητούμενο πλέον τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες να συνεχιστούν ώστε να προφυλαχθεί με κάθε τρόπο η κοινωνική συνοχή.